καβαλάριδες με τα άλογα του συνοδεύουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Για ακόμη μια χρονιά τηρήθηκε το έθιμο ανήμερα του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Βασιλικό. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, άλογα προπορεύονταν κατά την περιφορά της εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού, με τους πιστούς να ακολουθούν. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γιορτάζουμε με τον πολιούχο του χωριού μας και προστάτη μας, τον Άγιο Γεώργιο. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στο χωριό μας. Υπήρχε και παλιά. Είχε σταματήσει για ένα διάστημα. Προσπαθήσαμε μαζί, ο Σύλλογος μαζί με άλλους φορείς να το επαναφέρουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιους αγώνες όπως συνήθως γίνεται από τον Άγιο Γεώργιο, που είναι ο Καβαλάρης. Γι' αυτό και εμείς έρχονται κάποια άλογα, κάνουμε μια περιφορά της εικόνας, συνοδεία των αλόγων. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και εμείς τιμούμε τον προστάτη και πολιούχο του χωριού μας. Είναι ωραίο και γενικότερα είναι ωραίο να κρατάμε τις παραδόσεις μας. Το έθιμο είναι αυτό κάθε χρόνο εδώ. Όπως κάθε χρόνο κατεβαίνουμε με τη σχολή της Αλεξάνδρας Αγγελοαρίου να τιμήσουμε πάντα το έθιμο του Αγίου Γεώργιου. Είναι μπροστά της ο Άγιος των Αλόγων. Είναι κάτι πολύ όμορφο και είναι κάτι πολύ όμορφη και η πασία που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι και να ξεφύγουμε λίγο στη φύση και από την καθημερινότητα της πόλης. Πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν και φέτος, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, στο Βασιλικό, να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου. Πάντοτε και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι πολύ όμορφα. Είναι με τα άλογα, πηγαίνουν την εικόνα, κάνουν περιφορά της εικόνας. Εντάξει. Κάθε χρόνο το έχουμε αυτό το έθιμο εμείς, με τα άλογα. Κόσμος, άρτος. Φανταστικά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αναφέρουμε ότι το έθιμο αναβίωσε τελευταία 15 χρόνια και κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν το Βασιλικό.